Πες μου ότι δεν σε αγχώνει λίγο το ότι τα σχολεία κλείνουν και τι θα γίνει με τα παιδιά μέχρι να σταματήσουμε κι εμείς να δουλεύουμε και πόσοι άλλοι γονείς που, καλά, εμείς είμαστε και τυχεροί προνομιούχοι. Μπαίνει ο Ιούλιος και είμαστε ελεύθεροι, πολιορκημένοι μεν από τα παιδιά, αλλά ελεύθεροι όμως. Οι άλλοι που δουλεύουν και έχουν 10 μέρες, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο, τι θα κάνουν τον Ιούλιο? Ναι, δεν πάει. Και αν δεν έχεις και παππού και γιαγιά. Εκεί είσαι κοντά στην αυτοκτονία. Εκεί ξεκινάει το μεγάλο ζόρι. Εγώ έχω φροντίσει με τη σύζυγο ότι τα έχουμε στείλει κάμπ 2 εβδομάδες τώρα μετά το σχολείο. Αλήθεια. Βεβαίως. Και τα δύο. Και τα δύο πάνω. Και πώς θα το στείλει κάμπ? Πάει σχολείο και το μικρό. Κάτσε ρε, το μικρό σου είναι πολύ μικρό. Θα πάνε και τα δύο, γιατί έχει και για μικρά παιδάκια. Και τα έχω στείλει και τα δύο. Ξεκινάνε. Σχολείο, όχι κάμπ. Το κάμπ του σχολείου. Κάνει ένα κάμπ. Θέλω να πω, όχι να κοιμούνται μακριά σα. Όχι, βρε. Τα παίρνουν το πρωί, τα γυρίζουν το μεσημεροαπόγευμα. Α, αλλά τουλάχιστον έχουν μια δραστηριότητα. Όχι, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Ναι, γιατί σπίτι δεν παλεύεται η κατάσταση με τα να παιδιά. Να σου πω κάτι, και αυτά κουράζονται, βαριούνται, ρε παιδί. Τι να κάνουμε στη ζέστη σε ένα σπιτάκι τώρα κλειδωμένα, όταν σου λέει, εγώ θέλω να βγω έξω να παίξω, να τρέξω, να δω άλλα παιδάκια. Έχουν ενέργεια, το είπαμε και στο έργο, στη Μουρμούρα. Έχουν ενέργεια τα παιδιά. Πάρα πολύ ενέργεια και εδώ πρέπει ο γονιός να το ψάξει λιγάκι. Υπάρχουν δυνατότητες και σε δημοτικά σχολεία δημόσια, που υπάρχουν πολλά στη χώρα μας που παραμένουν μετά το σχόλασμα ή παραμένουν μετά από ένα χρονικό διάστημα δάσκαλοι, έχουν τα παιδάκια, κάνουν διάφορες δραστηριότητες μαζί, και τα δημοτικά κολυμβητήρια και τα δημοτικά γυμναστήρια, αλλά μπορούν και παρέχουν χρόνο πολύ και εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να πάρουν τα παιδάκια εκεί να περάσουν καλά. Απλά θέλει να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο Δήμο μας και να δούμε. Υπάρχουν οι κατασκηνώσεις. Και εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε στο Δήμο και να δούμε ποιες κατασκηνώσεις. Παιδιά, στην εποχή μου ήταν 1-2 κατασκηνώσεις, τις θυμάμαι ακόμα. Και εμείς επίσης. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πολλές κατασκηνώσεις. Έχουν μείνει αυτές οι γνωστές, το Γκάλα μου, το Αγία Ανδρέα. Ξέρω εγώ, λέω τώρα για την Αθήνα, λέω τα δικά μας εδώ, αυτά που θυμάμαι εγώ. Υπάρχουν άπειρες ιδιωτικές. Πρόσεξε, μιλάω όχι για ιδιωτικές. Όχι για ιδιωτικές. Για χαρήκαμε, να μπείτε στο ίντερνετ, θα βρείτε πάρα πολλές. Για δημόσιες. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες. Και υπάρχουν και από τους Δήμους και πολύ καλά δομημένες. Και πολύ καλά στηρίζουν και κάνουν και εξαιρετική δουλειά. Ναι, ναι. Εγώ έχω τραγική εμπειρία από την κατασκηνώση. Σαν παιδί. Χριστιανικές μαθητικές ομάδες στον Παρνασσό. Χριστιανικές. Τι κάνατε εκεί? Δεν θέλω να ξαναπάω, ούτε να το ακούω κατασκηνώ. Δεν σε παίρνω. Δεν με παίρνω. Δεν ξέρω κάτι. Ούτε εγώ ήμουν το παιδί το οποίο μπορούσε να πάει κατασκηνώση. Έκλαιγα κάθε μέρα. Δεν έτρωγα που δεν έτρωγα ποτέ. Εκεί ήμουνα σε απεργία πείνας. Δηλαδή μέχρι να αναγκάσω τη μάνα μου, έλα πάρε με. Αλλά εγώ δεν είμαι καλό δείγμα. Ας πούμε, βλέπω την κόρη μου, τη μία από τις τρεις, που μου είπε φέτος, μαμά, θέλω να πάω με τη φίλη μου σε κάμπ. Ναι, της λέω, ωραία. Εννοείς να σε παίρνουμε το απόγευμα? Όχι, μου λέει, θέλω να μείνω εκεί. Ξέρει η Μανούλα. Λέω, το λέει μόνη της. Μόνη της. Λέω, παιδί μου, δεν θα με σκέφτεσαι το βράδυ, θα σε σκέφτομαι, μου λέει. Λέω, ναι, αλλά εσύ, δηλαδή, γιατί δεν θέλω να της μεταφέρω και τα δικά μου τα παιδάκια καθόλου. Λέω, μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Δεν θα κλαις λιγάκι μακριά από τη Μανούλα, γιατί θα μένω με τη φίλη μου. Α, τέλεια, λέω, πολύ ωραία. Κοίτα, αυτό το παιδί λέω δεν μου βγάζει. Είναι δύσκολο και για τη μαμά και για το παιδί, αλλά θεωρώ ότι ανεξαρτητοποιείται λίγο. Δηλαδή, μαθαίνει πράγματα μέσω αυτού και το πώς να στρώνει το κρεβάτι του το πρωί, πράγματα που μπορεί να μην τα κάνει μέχρι. Είναι αναλόγως το παιδί. Εγώ ήμουν ελεύθερο παιδί. Δεν μου τέριαξε ποτέ αυτό το πρόγραμμα τη κατασκήνωση. Δεν να ρωτήσω κάτι χριστιανικέ, πήγε εσύ, γιατί για καλό καιρό. Τι σε βάλαν χριστιανικέ? Πήγαινα κατηχητικό και έκανε το κατηχητικό. Γιατί μα τα λε τώρα μετά από 15 χρόνια. Ρε, παιδιά, κατηχητικό πήγαινε εσύ, κοίτα να το φαίνεται την πόσα. Ναι, είχαμε και το βιβλιαράκι της κατασκήνωσης και του κατηχητικού. Για το κατηχητικό, λέω. Είχαμε, βέβαια. Και τι σας μαθαίνετε ότι υπερμάχω στην κατασκήνωση στις χριστιανικές? Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε ένα πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο αγόρια. Παίζαμε και ποδόσφαιρο. Ναι, μόνο αγόρια. Μόνο αγόρια. Χριστιανικές, σου λέει. Το μόνο καλό κομμάτι ήταν ότι παίζαμε που και που κάνα ποδόσφαιρο. Και πριν βαρέσετε και το σουτ, κάνατε το σταυρό. Ήρθαν οι γονείς μου γιατί είχε ένα επισκεπτήριο και τους είπα, πάρτε με, δεν θέλω να μείνω. Όχι, εμένα πήραν οι ίδιοι από τις κατασκηνώσεις και πάρτε το καλέ. Θα μας μείνει καμιά ώρα. Είναι 20 κιλά, θα γίνει 15. Ελάτε να το πάρετε. Εγώ μια φορά προσπάθησα, έφτιαξα τη βαλίτσα μου και το πρωί που ξύπνησα να με πάει ο πατέρας μου, του λέω, μπαμπά, δεν θέλω να πάω. Και έτσι όπως ήταν η βαλίτσα, την αδειάσα. Ναι, είναι αναλόγως στο παιδί, είναι πολλά παιδιά που δεν θέλουν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει όλα τα προβληματικά που μέσα μας. Είναι από εκεί. Σας θυμόμαστε σας στην κατασκήνωση στα κλαψάρικα. Κάτι σπαστικά κλαψάρικα. Και μου λέει, μα γιατί κλαις, αφού είμαστε μαζί. 2 χρόνια μεγαλύτερη. Θέλω τη μάνα μου. Μάνα μου. Δεν κοντεύω να κλάψω κι εγώ, ρε λέω. Και η μάνα μου έπαιρνε τηλέφωνο, κρατήστε το. Άμα σ' άρεσε να κάτσεις. Λοιπόν, η Ασπασία το έψαξε και έχει χρηστικές συμβουλές για τους γονείς που τώρα είναι σε απόγνωση.
Την ώρα που οι μαθητές κλείνουν τα βιβλία και αποχαιρετούν τη σχολική χρονιά που έλαβε τέλος, οι γονείς αναζητούν τρόπους απασχόλησης των παιδιών τους όσο τα σχολεία θα είναι κλειστά. Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες εντάσσονται στην καθημερινή τους δραστηριότητα προκειμένου να διοχετεύουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Το πρόγραμμα Ανοιχτό Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των δημόσιων δημοτικών σχολείων της χώρας. Δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός, καλλιτεχνικές δράσεις με έμπειρους εκπαιδευτικούς που από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν γνώση και ψυχαγωγία στα παιδιά έως 11 χρονών. Το καλοκαιρινό σχολείο ανοίγει τις πύλες του μία εβδομάδα μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και υποδέχεται τα παιδιά μέχρι τέλος Ιουλίου. Βασική προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής στα σχολεία της περιοχής που θα παραμείνουν ανοιχτά για το καλοκαίρι. Στους Δήμους όλης της χώρας, τα αθλητικά κάμπ αναλαμβάνουν να φροντίσουν για την αθλητική απασχόληση των παιδιών, με τμήματα που χωρίζονται σε χρονικές περιόδους των 2 εβδομάδων, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, τα παιδιά βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων, όπου καθηγητές φυσικής αγωγής προπονούν τους μικρούς αθλητές σε καθημερινή βάση στα αθλήματα του στίβου, της κολύμβησης, τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Βασική προϋπόθεση, η βεβαίωση από γιατρό και η έγκαιρη εγγραφή του παιδιού. Πειθαρχία, θάρρος, οργάνωση και πνεύμα ομαδικότητας είναι μερικές από τις βασικές αρχές που διδάσκει η κατασκήνωση στα παιδιά. Εκτός από τις κατασκηνώσεις που ο γονέας θέλει να διαλέξει για τα παιδιά του, στο Δήμο Αθηναίων έχουν αρχίσει ήδη εγγραφές για παιδιά από 6 ετών, τα οποία για 15 ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις των Ομοαττικής. Η ανάμνηση της ανέμελης ζωής στη φύση και οι φιλίες που δημιουργούνται στην κατασκήνωση θα τους συντροφεύουν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, αθλητικά κέντρα και σύλλογοι, πολυχώροι άθλησης, καλλιτεχνικά εργαστήρια έχουν ήδη αναρτήσει τα προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών και μια έρευνα θα σας οδηγήσει σίγουρα στην καλύτερη επιλογή για να γεμίσετε τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού σας. Από εμπειρίες, τραυματικές όλοι εδώ. Τέλεια που σας είδαμε, σας έχω μαζί. Εσύ ποια ηλικία πήγες βρε εσύ κατασκήνωση? Πόσο να ήμουν, 14, 15. Ρε πήγες ολόκληρος άντρας και είχες στεναχώρια. Εγώ καλά πήγα τρίτη δημοτικού τελείωσα, τρίτη και τετάρτη, δύο φορές είχες στεναχώρια. Είχες στεναχώρια, μαύρησε η ψυχή μου συνειδητήρα. Και θέλω να το πω αυτό, να μην πιέζουν τα παιδάκια με το ζόρι. Όχι ρε παιδιά. Εμένα με πήρανε, δόξα τω Θεώ. Με πήρανε λέει δεμένο και με πήγαν Παρνασσό. Γιατί ήταν και στον Παρνασσό, δεν ήταν να πεις ότι έχει θάλασσα να κάνεις κάτι. Εκεί όλη μέρα ήσουν σε κάτι. Κάτσε ρε παιδάκι μου, γιατί και εγώ που είχα πάει, σου λέω, προσπαθώ να θυμηθώ στο Αγίου Ανδρέα. Είχα πάει στο καλά μου, ήταν από τα δύο. Λογικά στο Αγίου Ανδρέα. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον εγώ στις όσες μέρες πρόλαβα να με αντέξουν εκεί μέσα. Εγώ δεν θυμάμαι ότι πηγαίναμε στη θάλασσα. Γιατί, επειδή έκλαιγε. Επειδή έκλαιγε, δεν σε παίρνει. Θυμάμαι τα πεύκα, δεν λες να μην με παίζανε γι' αυτό. Θυμάμαι τα πεύκα, θυμάμαι τα σειρματοπλέγματα που ερχόντουσαν και μας βλέπαν οι γονείς. Πλάνταζα και εκεί, μόνο που δεν τα καβάλαγα σαν τζίτα να φύγω. Αλλά δεν θυμάμαι θάλασσα. Μήπως δεν είχες δει όλες τις εγκαταστάσεις και γι' αυτό έκλαιγες? Όχι, ρε τρελίσε. Έκλαιγε γιατί ήθελα τη μάνα μου, πολύ ξεκάθαρο. Πάντως θάλασσα είχε. Κανέναν άλλον. Δεν σε κάνανε μαζί γιατί έκλαιγες. Λέει, μην το πάρουμε το κλαψάρικο. Πάντως αυτό που λέει ο Γρηγόρης, επειδή έχω πάει στα 22 για ρεπορτάζ ως ομαδάρχησα και έβλεπα παιδάκια να κλαίνε και να παρακαλάνε τις μαμάδες τους να πάνε να τα πάρουν και δεν ερχόντουσαν. Τύπου, όχι, παιδί μου, πρέπει να μάθεις κτλ. Παιδιά, τα παιδιά ήταν πολύ καταπιεσμένα όταν κλείναν το τηλέφωνο. Πλάνταζαν στο κλάμα, δηλαδή μην τα αφήνετε τα καημένα. Άμα δεν μορφύνει το θέμα κατασκηνώσεις και ελευθερία. Τα μαντέρα μέσα. Όχι, πραγματικά είναι σαν να λέμε στους ανθρώπους τα παιδιά κλαίνε, μην τα πάτε πουθενά. Όχι, στήστε παρεάκι. Εμείς ήμασταν λίγο παράξενα, παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι, όμως εσύ κόφτε τα παιδιά δικού μου παιδιού. Υπέροχα. Δηλαδή, εγώ είχα ρωτήσει και στα δικά μου παιδιά, όποιο μου είπε δεν θέλω, δεν θες, δεν πειράζει. Η άλλη σου λέει, ήρθε μόνο και μου λέει, εγώ φέτος θέλω να πάω κατασκήνωση με τη φίλη μου. Αυτό είναι το κόλπο. Αν έχεις παρεάκι. Αυτό λέω, δεν μου έμοιασε, ευτυχώς, σε αυτό το κομμάτι. Αυτό να μας δώσετε το παιδί. Λοιπόν, Νεστλέ, πάμε για δώρα στο Instagram.